Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Σε ποια γειτονιά είσαι, Χρήστο Νικολαίδη? Έχει μυρίσει τσίκνα στην πόλη. Από τα νησιώτικα θα πάμε στα Ηπειρώτικα. Είμαστε εδώ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη και από ό,τι φαίνεται ο Βελίας και τα υπόλοιπα πασχαλινά έθιμα είναι πολύ βαθιά χαραγμένα στο DNA του Έλληνα και θα τα ακολουθήσει ακόμα και αν χρειάζεται να κάνει κάποιες, να ακολουθήσει κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα. Είμαστε εδώ στη Σταυρούπολη και σε αρκετά σπίτια τα οποία έχουν το προνόμιο να έχουν αυλή. Οπότε η κατάσταση εδώ είναι εξαιρετικά πασχαλινή και ο κύριος Πέτρος. Νομίζω ότι με το σκηνικό που έχετε στήσει εδώ δεν σας λείπει και τόσο πολύ το χωριό. Όχι. Ευτυχώς δεν μας λείπει. Καλύτερα θα περνούσαμε στα Ζαγόρια. Εντάξει, και εδώ καλά είναι. Θα μαζευτεί η οικογένεια? Μάλιστα. Βλέπω όμως εδώ ότι έχετε περίπου έτοιμο το αρνί σας. Ποιο είναι το μυστικό για να γίνει απολαυστικό? Το μυστικό είναι να δεθεί καλά, να μην φύγει από τη σούβλα. Και μετά όταν αρχίζει να ψήνεται, να λαδώνεται για να μην καεί. Έτσι λοιπόν είναι το σκηνικό, Ευλαμπία κυρίες και κύριοι. Ωραία, με λοιπόν περνάνε και στην πόλη, Χρήστο. Καλύτερες ευχές μας στέλνουμε. Μας έδωσε καλό και ένα Πάσχα. Μυστικό για όσους ψήνουν αρνιά.